Εδώ το έχουμε το. Εδώ το έχουμε. Για σαμάτα. Σαμάτα να το βρω ένα λεπτό. Πόσα παίρνουν οι κλεφταράδες όλοι. Πάμε να το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε. Μηνιαίος μισθός βουλευτών 6%. Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξη μηνιαίος 4.880 ευρώ. Για συμμετοχή σε επιτροπές 250 ευρώ την ώρα. Ένα για να πάρει σύνταξη θέλει τουλάχιστον να δουλεύει 40 χρόνια και άμα λείψει κάποια, άμα λείψουν κάποια αίσθημα, λέει δεν δικαιούσε τη σύνταξη και τον απορρίπτουν φουκαρά. Και αυτή εδώ πάει για ζωή που είναι μέσα στη Βουλή και έχουν το δημόσιο και σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν τη συντάξη στο φουκαράδο και όλοι τους κάνουν να πούμε μειώσεις και ο κόσμος πεινάει και δυστυχάει. Πού είναι τα καλά? Ο κόσμος έχει διαλύσει, πεθαίνει κάθε μέρα και αυτοί γλεντούνε. Να έχουν, εγώ λέω να έχουν. Εμείς όμως δεν πρέπει να έχουμε κάτι και εμείς να ζήσουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Τι γίνεται, περικοπές. Βλέπουμε ότι έχουμε, δεν φτάνουν τα λεφτά να ζήσουμε και έρχονται και άλλα μέτρα. Ήρθε ήδη το φόρος επιτιδεύματος, ο οποίος δεν μπορεί να πληρωθεί από πάρα πολλούς και εγώ. Και θα έρθει κι άλλο από ό,τι ακούω για το σπίτι. Τα κρασιά τους, τα ψάρια τους και ας τον κόσμο να πεθαίνει. Αυτά κάνουν αυτοί. Οι κύριοι υπουργοί και βουλευτές. Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Όλοι οι βουλευτές παίρνουν 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ για τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Μα εδώ τα παίρνει ένας διευθυντής της ΕΔΙΑΡ και δεν θα τα πάρει ένας βουλευτής. Συγγνώμη, αν είναι δυνατό. Άδικα. Άδικα, ναι. Θα παίρνουν ένα χιλιάρικο για αυτοί. Έτσι πρέπει κανονικά. Έτσι, παιδί. Ένα χιλιάρικο. Όλοι όμως, αλλά πιο πολλοί οι βουλευτές του Πασόκ. Όχι ότι έχω λεφτά, όχι ότι είχα ποτέ λεφτά. Ίσως επειδή δεν είχα, δεν μου λείψαν και ποτέ. Αλλά κρίση δεν έχω δει ακόμα, φίλε μου, αλήθεια. Έλληνας δεν θα υπάρχει σε 15 χρόνια στην Ελλάδα. Ξένοι θα μας κυβερνάνε. Ο Έλληνας χρειάζεται παιδεία. Δεν έχουμε παιδεία. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δεν υπάρχει παιδεία. Πώς θα βγάζω πέρα, εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω πώς θα βγάλω. Μα 5 ευρώ είμαι στην τσέπη. 5 ευρώ. Θα δω τώρα το ένα στο λεωφορείο, αν μου μείνουν 4. Τι θα φάω, τι θα πληρώσω. Νερά, φώτα, ενίκια. Αυτά τα υπολογίζουν αυτοί. Για τον ελληνικό λαό είναι βαρύ. 8.500 ευρώ ο βουλευτής να παίρνει. Κουρασμένοι είμαστε με αυτά τα πολιτικά και τα αυτά. Κουρασμένοι, συγγνώμη. Άσχημας ρε παιδάκι. Δεν έχω ιδέα από τέτοια. Ούτε για μέτρα, ούτε για... Ό,τι και μπεις, τα ίδια και τα ίδια είναι. Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. Πολυτελές αυτοκίνητο δωρεάν, καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρά, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι σταθερό, όλα δωρεάν. Νομίζω ότι από αυτούς θα έπρεπε να ζητήσουν τα λεφτά και όχι από τους δημόσιους υπαλλήλους. Εχθές είπε ο κύριος Βενιζέλος να έρθουμε το 2004. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ξέρετε πόσα έπαιρνα το 2004? Έπαιρνα 2%. Το 2004. Ξέρετε πόσο παίρνω τώρα? 1.100. Μου κόψανε ένα χιλιάρικο. Εντάξει, και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κάνει αρκετά, αλλά... Γιατί λέει ο κύριος Βενιζέλος ότι να έρθουμε το 2004? Από αυτόν τον κύριο του έχουν κόψει κάτι, ή από τον πρωθυπουργό, ή από τον πρόεδρο, ή τον άντο αντιπρόεδρο? Τους έχουν κόψει? Δεν μπήκαν σε εκείνη τη θέση για να εκπροσωπήσουν εμάς. Όχι να πληρώνουμε εμείς αυτούς. Αν είναι να πάνε να γίνουν πολιτικοί όλοι. Όλοι ξέρουμε να μιλάμε και όλοι ξέρουμε να λέμε. Άμα είμαστε από πίσω. Από μπροστά κανείς δεν κάνει τίποτα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Φαίνεται σωστό και φυσικά όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται. Μόνο ο Κοσμάκης θα πληρώνει τα σπασμένα. Όχι οι πολιτικοί και οι βουλευτές. Με τα παλιά παντελόνια κάθομαι. Και δεν έχω να πάρω. Και κάθονται. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Καλά πάτε εσείς. Αλλά τον Κοσμάκη τον ρωτάτε. Που υποφέρει και πάει στους κάδους να βρει να φάει κάτι. Εσείς πηγαίνετε, σας έχει τύχει να πάτε, δηλαδή να πεινάτε και να πάτε σε κάδο να... Μα δεν έχω, τι θα κάνω, δεν θα πάω. Θα πάω. Αφού δεν μπορώ να, δεν έχω να πάω να ψωνίσω εκείνο που θέλω να πάω.
Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της σύνταξης. Δικαιούνται γραμματιακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και ένα επιστημονικό συνεργάτη. Όλους αυτούς τους πληρώνει το δημόσιο. Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες. Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους. Τηλεφωνική ατέλεια. Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς καλλιτεχνικούς χώρους, δωρεάν διόδια, δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κτλ. Αυτά είναι μερικά από τα προνόμια των βουλευτών. Επιστρέφουμε το χαρτάκι στον κάτοχό του. Αληθεύουν αυτά που σου έλεγα. Εδώ μέσα τα λέει όλα. Αν τα βλέπουν τα κορόιδια που τους ψηφίζουν.